Στα προηγούμενα δύο βίντεο σας μίλησα για την τοποθέτηση του κεφαλιού, το βλέμμα, τους ώμους, τον κορμό και τα χέρια. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτή η σειρά με συμβουλές πάνω στο στήσιμο μοντέλων με αυτό το τρίτο βίντεο όπου θα σας πω τι να προσέχετε σχετικά με τη γραμμή του στήθους, της μέσης και την τοποθέτηση των ποδιών. Let's roll! Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης από το antonydavidphoto.com και σήμερα θα σας δώσω μερικές ακόμα συμβουλές για το στήσιμο πορτρέτων. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη γραμμή του στήθους ή αλλιώς τον ντεκολτέ, για να το πω και γαλλικά, όπως το γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι. Υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις στις οποίες οι φωτογράφοι πρέπει να έχουν το νου τους σχετικά με αυτή την περιοχή. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν ένα μοντέλο θέλει να φαίνεται μεγαλύτερη η γραμμή του στήθους από όσο είναι κανονικά. Και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν έχετε ένα μοντέλο που επιλέγει ένα ρούχο που είναι πιο αποκαλυπτικό από ό,τι θα έπρεπε να είναι για τον τύπο πορτρέτου που θέλει να κάνει. Εάν το πορτρέτο σας προορίζεται για παράδειγμα για εταιρική χρήση ή γενικά για κάτι πιο επαγγελματικό, πιο σοβαρό, σίγουρα δεν θέλετε να δείξετε 10 εκατοστά ντεκολτέ στο πορτρέτο σας. Ένας από τους λόγους που θέλετε να κάνετε κάτι τέτοιο είναι μάλλον για να ανεβάσετε τον αριθμό των likes στη φωτογραφία σας, επειδή όλοι ξέρουμε πόσο καλά πουλάει ένα μεγάλο ντεκολτέ. Το αν θα κρύψετε ή θα τονίσετε τη γραμμή του στήθους ή τη γραμμή της μέσης εξαρτάται από δύο παράγοντες. 1. Τον έλεγχο των φωτεινών σημείων και των σκιών και 2. Την τελειοποίηση της τοποθέτησης αυτών των δύο σημείων του σώματος σε σχέση με το κύριο φως σας, το key light σας δηλαδή. Αν το μεγάλο ντεκολτέ δεν ταιριάζει στον τύπο του πορτρέτου που θέλετε να κάνετε, προτιμήστε μαύρα ρούχα τα οποία θα σας βοηθήσουν να μειώσετε την εμφάνιση του μεγέθους. Τα μαύρα ρούχα είναι επίσης χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να κρύψουμε την περιοχή της κοιλιάς και της μέσης, για την οποία θα μιλήσω λίγο αργότερα. Στην γραμμή του στήθους τώρα, το μέγεθος καθορίζεται από την εμφάνιση της σκιάς που δημιουργείται στη μέση της περιοχής του στήθους, καθώς και από τη σκιά που πέφτει κάτω από τη γραμμή του στήθους. Αν θέλετε λοιπόν να αυξήσετε το μέγεθος του ντεκολτέ, απλά γυρίστε το θέμα σας μακριά από το key light μέχρι να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, στην περίπτωση που θέλετε να μειώσετε το μέγεθος του ντεκολτέ, κάνετε ακριβώς το ανάποδο. Στρέφετε το θέμα σας προς το key light σας, έτσι ουσιαστικά ακυρώνετε τη σκιά που δημιουργείται στο στήθος και φαίνεται μικρότερο επειδή τονίζετε λιγότερο. Υπάρχει μια παροιμία στα αγγλικά η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει στα ελληνικά και πάει κάπως έτσι. Κανείς δεν μπορεί να γίνει αρκετά πλούσιος ή αρκετά λεπτός. Η περιοχή της μέσης λοιπόν, για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, εμφανίζεται πιο φαρδιά εάν τη φωτογραφίσουμε παράλληλα προς την κάμερα όπως σας κοιτάω εγώ αυτή τη στιγμή. Ισχύει το ίδιο που σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο σχετικά με τους ώμους. Εάν θέλουμε λοιπόν να λεπτύνουμε τη μέση, απλά γυρνάμε το μοντέλο κάθετα προς την κάμερα και προς τη μεριά που υπάρχει σκιά. Άρα με λίγα λόγια περιστρέφουμε τη μέση του μοντέλου αντίθετα από εκεί που έχουμε τοποθετήσει το key light μας. Έτσι η μέση δεν πιάνει μεγάλο χώρο στο κάδρο και φαίνεται πιο λεπτή. Όταν το μοντέλο μας τώρα είναι καθιστό, ακόμα και την πιο λεπτή μέση να έχει, η ζώνη που μπορεί να φοράει ή το παντελόνι, ακόμα και αν δεν έχει ζώνη το παντελόνι, πάντα θα πιέζει κάπως την κοιλιά. Οπότε εκεί, είτε βάζουμε το χέρι του μοντέλου να κουμπάει χαλαρά πάνω στην περιοχή της κοιλιάς για να μην φαίνεται κάτι περίεργο, είτε βάζουμε το μοντέλο να κάτσει πιο ίσια, πετάει το στήθος προς τα έξω και πολλές φορές βολεύει να ισιώσει την πλάτη σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και αν αυτό χρειαστεί να γίνει σε σημείο όπου η πλάτη δημιουργεί καμπύλη προς τα μέσα από την πίσω μεριά. Έτσι λοιπόν θα βοηθήσετε στο να εμφανιστεί επίπεδη η περιοχή της κοιλιάς. Τώρα, αν μιλάμε για άντρες που είναι γυμνασμένοι και θέλουν να αναδείξουν τους μύες τους, μπορείτε να τους βγάλετε ουσιαστικά με ένα ανοιχτό πουκάμισο ή με ένα σακάκι, χωρίς όμως να φοράνε τίποτα από μέσα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξετε και τον φωτισμό αλλά και το στήσιμο ώστε να μπορούν να γράψουν καλά οι μύες και να αναδειχθούν. Ό,τι σας είπα και πριν σχετικά με το στήθος, το ίδιο ισχύει και εδώ. Γυρνάτε το θέμα αντίθετα από το key light ώστε να δημιουργηθούν σκιές στην περιοχή της κοιλιάς και να αναδειχθεί ο όγκος και η γράμμωση που μπορεί να έχει το θέμα σας. Ας φανταστούμε τώρα ότι έχουμε έναν άντρα ο οποίος δεν είναι φέτες, αλλά δεν είναι ούτε υπέρβαρος ούτε χτισμένος. Αν χρησιμοποιήσουμε εδώ την ίδια τεχνική, είναι πολύ πιθανό να φανεί σαν έγκυος 9 μηνών με δίδυμα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, το ιδανικότερο πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να κρύψετε τελείως την κοιλιά του, κάτι το οποίο μπορείτε να το κάνετε με κατάλληλο φωτισμό, σε συνδυασμό με σκούρα ρούχα και σκούρο φόντο, σκοτεινό φόντο, έτσι. Όπως ανέφερα και πιο πριν, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε το θέμα μας πιο αδύνατο, το στρέφουμε προς τη μεριά της σκιάς, αντίθετα από το key light μας, δηλαδή αντίθετα από το βασικό μας φως.
Πάμε τώρα στους γοφούς και τους μυρούς. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό μέρος του σώματος αν φωτογραφίζετε γυναίκες. Ενώ οι άντρες όταν βάζουν κιλά τα παίρνουν κυρίως στο πηγούνι και στο στομάχι, οι γυναίκες τα παίρνουν στους γοφούς και τους μυρούς. Εάν είστε γυναίκα ή ζείτε με γυναίκα, θα ξέρετε πόση βάση δίνουν οι γυναίκες σε αυτό το μέρος του σώματός τους. Η πλειοψηφία των πορτρέτων λοιπόν δεν πρέπει να τονίζει αυτό το τμήμα του σώματος, εάν το μοντέλο σας είναι υπέρβαρο, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να το καθοδηγείτε να παίρνει πόζες που δεν τονίζουν τους γοφούς και τους μυρούς του. Έτσι λοιπόν, αν σας τύχει περίπτωση μοντέλου, το οποίο αυτό που θέλει να κάνει δεν ξέρει ότι δεν είναι αυτό που θα την κάνει χαρούμενη στο τέλος, μια σωστή προσέγγιση θα ήταν να της προτείνετε κάποιες πόζες οι οποίες θα την δείξουν πιο καλλίγραμμη και αδύνατη. Αν η συγκεκριμένη γυναίκα έχει ανασφάλειες με τους γοφούς της, το πιο πιθανό είναι να επιλέξει να φωτογραφηθεί όπως θα της προτείνετε και όχι όπως νόμιζε ότι θα βγει ωραία. Εάν χρησιμοποιήσετε τις σωστές λέξεις, μπορείτε να οδηγήσετε τα μοντέλα σας στην σωστή απόφαση που στο τέλος θα τα κάνει χαρούμενα με τα αποτελέσματα που θα δουν. Έτσι, όταν δείτε ότι μία πόζα θα παρουσιάσει το μοντέλο σας πιο αδύνατο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο για να το πείτε στο μοντέλο σας και να λέτε κάτι σε φάση «Οι περισσότερες γυναίκες ανησυχούν μη βγουν με μεγάλους μυρούς. Αυτή η πόζα θα σε κάνει να φαίνεσαι λεπτότερη. Θέλεις να τη δοκιμάσουμε?» Είναι σίγουρο ότι θα δυσκολευτείτε να βρείτε γυναίκα που θα σας πει ότι δεν θέλει μία πόζα η οποία θα την κάνει να φαίνεται πιο λεπτή. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε στις όρθιες πόζες. Οι φωτογράφοι πολλές φορές ανασηκώνουν το γοφό που είναι πιο κοντά στην κάμερα. Αυτό δουλεύει καλά με λεπτές γυναίκες ή γυναίκες που έχουν καμπύλες, αλλά μεγενθύνει τους γλουτούς, κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό σε όλες τις γυναίκες. Όπως σας είπα να μην κολλάτε τα χέρια πάνω στο σώμα, το ίδιο ισχύει και για τα πόδια και τους μυρούς. Μην βάζετε τα πόδια το ένα δίπλα στο άλλο όταν στείνετε το μοντέλο σας. Πάντα να δημιουργείτε ένα κενό μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να γίνει με το να καθοδηγήσετε το μοντέλο σας να βάλει το ένα πόδι πάνω σε ένα μικρό σκαλάκι, σε ένα prop, σε ένα στήριγμα γενικά, ή απλά να έχει το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Και σε αυτή την περίπτωση τα ρούχα παίζουν σημαντικό ρόλο. Όπως καταλαβαίνετε, εάν χρησιμοποιήσετε φαρδιά, σκουρόχρωμα ρούχα στη φωτογράφηση ενός μοντέλου που δεν είναι λεπτό, αυτό μπορεί να βοηθήσει ώστε να μην τονίσει τα σημεία τα οποία δεν θα κολακεύουν το μοντέλο σας. Πάμε τώρα στις καθιστές πόζες. Εκεί μπορούμε να κρύψουμε πιο εύκολα κάποια πράγματα σε σχέση με τις όρθιες πόζες, ωστόσο και εδώ πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα. Εάν βάλετε το μοντέλο σας να καθίσει κανονικά, οι γλουτοί του θα απλωθούν και έτσι θα κάνουν τους μυρούς και τους γοφούς να φαίνονται ακόμα μεγαλύτεροι. Αν ωστόσο βάλετε το μοντέλο σας να καθίσει πάνω στον μυρό που βρίσκεται πιο κοντά στην κάμερα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κρύβεται όλο το πίσω μέρος του γοφού, καθώς επίσης θα κρύβεται και μεγάλο μέρος των μυρών. Σαφώς υπάρχει και τρόπος να βγάλετε πλήρως καθιστό το μοντέλο σας εάν θέλετε οπωσδήποτε αυτή την πόζα, αλλά αν το κάνετε αυτό, φροντίστε να βάλετε το μοντέλο σας να έχει ανασηκωμένα τα πόδια, γόνατα κοντά στο στήθος δηλαδή, ώστε να τραβηχθεί ο μυς των γλουτών και να μην απλωθεί το δέρμα και φαίνεται άσχημα. Υπάρχουν και άλλες πολλές πόζες που μπορούν ανάλογα με τον σωματότυπο και το κόνσεπτ που έχετε να αποδώσουν το μοντέλο σας σωστά. Και αυτά φυσικά θα τα δούμε από κοντά στα δύο workshops πορτρέτου που θα γίνουν μέσα στο Μάιο. Σε περίπτωση που δεν είδατε τι παίζει, τσεκάρετε τα links από κάτω. Πάμε τώρα στα πόδια. Για μια γυναίκα η εμφάνιση των ποδιών της είναι εξίσου σημαντική με τη γραμμή της μέσης της. Το πρότυπο της ομορφιάς υπαγορεύει στις γυναίκες ότι τα πόδια τους πρέπει να είναι μακριά και λεπτά. Ξεκινάμε από τον τονισμό των μυών. Τα πόδια εμφανίζονται τονισμένα όταν οι μύες που βρίσκονται κατά μήκος του έξω μέρος του μυρού και της γάμπας είναι τεντωμένοι και εμφανείς. Αυτοί οι μύες φαίνονται ακόμα καλύτερα όταν είναι ανασηκωμένες οι φτέρνες. Πάμε τώρα στο πώς στείνουμε τα πόδια. Όταν στείνετε τα πόδια υπάρχει ένας απλός κανόνας που θα βοηθήσει στην απομυθοποίηση της όλης φάσης. Έχετε δύο πόδια με τα οποία πρέπει να δουλέψετε. Το ένα πόδι είναι το πόδι στο οποίο θα στηρίζετε το μοντέλο σας και το άλλο πόδι είναι το πόδι στο το οποίο θα δώσει ουσιαστικά έμφαση στην πόζα και το συνολικό στήσιμο του μοντέλου. Το πόδι της έμφασης πρέπει να ξεχωρίζει από το πόδι της στήριξης ώστε να προσδίδει ενδιαφέρον στην τελική εικόνα του πορτρέτου. Επίσης, το πόδι της έμφασης είναι αυτό το οποίο τονίζει το μήκος και το στήσιμο στα πόδια, καθώς επίσης τονίζει και τους μύες. Αν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κανόνα, θα έχετε περιορίσει ουσιαστικά τη διαδικασία στο μισό, μιας που ουσιαστικά θα πρέπει να στήσετε κυρίως το ένα πόδι. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να στήσετε το πόδι της έμφασης. Στην πρώτη φωτογραφία βλέπετε μια πολύ τυπική πόζα με το πόδι έμφασης, το οποίο περνάει πάνω από το πόδι της στήριξης. Η κοπέλα στηρίζεται στο αριστερό πόδι και περνάει το δεξί πόδι πάνω από το αριστερό. Στην επόμενη φωτογραφία το δεξί πόδι είναι το πόδι στήριξης, ενώ το αριστερό είναι το πόδι έμφασης που δίνει κίνηση στο σώμα και τονίζει το μήκος των ποδιών έτσι όπως κατεβαίνει διαγώνια μέσα στο κάδρο.
Στην τελευταία φωτογραφία βλέπουμε μια εξαίρεση του κανόνα όπου και τα δύο πόδια παίζουν ρόλο στήριξης και έμφασης ταυτόχρονα, γιατί λόγω του συγκεκριμένου τρόπου φωτισμού δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω ένα από τα δύο πόδια για έμφαση, μιας που ο φωτισμός είναι αρκετά συγκεντρωτικός και το μοντέλο μου έχει λεπτά πόδια, οπότε γράψαν και τα δύο μια χαρά για το κόνσεπτ που είχα στο μυαλό μου. Σε αυτό το σημείο θα σας αναφέρω τα 6 θανάσιμα αμαρτήματα του στισίματος των ποδιών, οπότε δώστε βάση. Νούμερο 1. Στις όρθιες πόζες μην βάζετε και τα δύο πόδια να πατάνε στο έδαφος και να είναι κάθετα σε σχέση με το σώμα, όπως είναι οι στρατιώτες σε στάση προσοχής. Νούμερο 2. Ποτέ μην τοποθετείτε τα πόδια πολύ κοντά σε σημείο που να μην διαχωρίζονται τα πόδια και η μυρή. Νούμερο 3. Αποφύγετε να στείνετε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα δύο πόδια, αυτό με μερικές εξαιρέσεις, όπως αυτό που σας ανέφερα πιο πριν, που σας μίλησε ουσιαστικά για λυγισμένα πόδια με τα γόνατα κοντά στο στήθος. Νούμερο 4. Ποτέ μην έχετε και τα δύο πόδια στον αέρα να κρέμονται. Ένα από τα δύο πόδια πρέπει να πατάει στο έδαφος. Νούμερο 5. Ποτέ μην σηκώνετε το πόδι της έμφασης τόσο ψηλά, ώστε να ακουμπάει την κοιλιά του μοντέλου σας. Και νούμερο 6. Μην περιμένετε ποτέ μία πόζα να δουλέψει εξίσου καλά σε όλα τα μοντέλα σας. Εδώ ολοκληρώνεται το τρίτο βίντεο της σειράς πορτρέτου με βασικές συμβουλές πάνω στο στήσιμο των θεμάτων σας. Περισσότερα πράγματα θα αναφέρω και θα δείξω φυσικά στα επερχόμενα workshops για τα οποία σας έχω μιλήσει και στα 3 βίντεο και στα οποία έχουν μείνει λίγες ακόμα ελεύθερες θέσεις για όσα άτομα ενδιαφέρονται να ανέβουν επίπεδο στην φωτογράφηση πορτρέτου. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε, ακολουθήστε τα links που υπάρχουν στην περιγραφή και κλείστε τη θέση σας. Σε όλους εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα να έρθετε στα workshops, ελπίζω να σας φάνηκαν χρήσιμα όλα όσα σας είπα και μην ανησυχείτε, θα βγάλω και άλλα βίντεο στο μέλλον με συμβουλές πάνω στα πορτρέτα. Εάν βρήκατε το βίντεο χρήσιμο, πατάτε το κλασικό κουμπάκι που έχει τον αντίχειρα προς τα πάνω, ενώ αν δεν το βρήκατε χρήσιμο, μάλλον δεν είστε αρχάριοι ή περιμένετε να γίνετε Annie Leibovitz μέσα από το YouTube. Not gonna happen, guys. Sorry. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποίηση με κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει κάθε εβδομάδα. Θα τα πούμε λοιπόν σύντομα στο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!